Την Χριστίνα Θεοδωροπούλου συνάντησε η κάμερα του Happy Day και ο Μιχάλης Πλεμένος. Φοιτήτρια, ναι, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είναι στο Ναύπλιο, που είναι δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και σε διάφορες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι τα περίμενα πιο εύκολα τα πράγματα, τα βρήκα σκούρα, δεν τα παίρνω τόσο εύκολα τα γράμματα. Και δεν τα παίρνετε εύκολα, τελειώσατε τη νομική. Κάποτε. Η κόρη μου σπουδάζει στο Βερολίνο και μέσω του Skype με μαθαίνει διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, είναι λίγο αστείο. Από τη μια, έτσι, γιατί πολλοί γελάνε που αποφάσισα, ας πούμε, να κάνω κάτι τέτοιο τώρα. Εγώ το έχω πάρει σοβαρά. Σε ρωτάω τι θέλεις. Λέγε τώρα αμέσως. Δεν ξαναγύρισες από εκεί που ήσουν για να μου καταστρέψεις το σπίτι μου και το γάμο μου. Ήταν μια απόφαση λόγω του ότι σπουδάζει και η κόρη. Αν ζήλεψα. Δεν ήταν από ζήλια. Ήταν μάλλον από μια ανάγκη ενάντια στο χρόνο. Δεν έχω κακές σχέσεις με τον χρόνο. Λίγο με τρομάζει η ανυμπόρια. Θα κάνατε κάποια πράγματα για την εικόνα σας? Φυσικά και θα τα έκανα και τώρα κάνω και προσέχω. Εγκατάληψη δείχνει κατάθλιψη, δείχνει πολλά πράγματα έτσι ψυχολογικά. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη να βγαίνει ο καθένας να λέει τι κάνει. Δεν έχει νόημα να το λέει. Πόσο καιρό λείπει τώρα, Βερολίνο? Λείπει 3 χρόνια περίπου. Και θα λείπει κι άλλα 2 σίγουρα. Έχω συνηθίσει. Αλλά σίγουρα ποτέ δεν είναι εύκολο αυτό. Και κάθε φορά που έρχεται, έστω και για 5 μέρες να με δει, όταν φεύγει, είμαι 10 άρρωστη. Πόσες φορές την ημέρα μιλάτε στο τηλέφωνο? Πολλές. Πολλές. Όταν ήταν πιο μικρή μου το έκλεινε. Τώρα μ' ακούει και αυτά, με παίρνει και εκείνη. Έχει αλλάξει. Υπάρχουν οι ενοχές αυτές που λέμε της μητέρας? Πολύ έντονες. Τότε που ήταν το μεγάλο μάτι, αισθάνομαι ότι το έχασα. Βέβαια είναι δικό μου συνέστημα, γιατί από κάποια στιγμή και μετά μεγάλωσε, καταλαβαίνει, ξέρει. Είναι όνειρο να παίζατε και μαζί? Ναι, το θέλω πάρα πολύ. Και πιο πολύ θέλω και να με σκηνοθετήσει.